Ο Παγαπώντης, Μακαρίτης Παγαπώντης, με τη γλυκιά έννοια του Παγαπώτη, Ναι, γιατί κοινός είναι έτσι. Μπαγάσας, κοινός Πανούργος, Και πανούργος και μπαγάσας. όχι Κακούργος, Πανούργος. Πανούργος, ναι. Πανούργος Ένα βάλε ο Ανδρέας, το Μένιο, ναι. Και του λέει, Μένιο, φτιάξε ένα εκλογικό νόμο που για να γίνει ο Μητσοτάκης κυβέρνηση θα πρέπει να φτάσει στα ουράνια. Πότε. Και αυτό το έκανε. Και θυμάμαι τότε μέσα στη Βουλή του 85 που ερχόταν ο νόμος, ναι. Φώναζα και έλεγα σε όλους αυτούς τους τύπους του ΠΑΣΟΚ, δεν ήμουν βουλευτής τότε, δημοσιογράφος ήμουν, τη δουλειά μου έκανα, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία να πει, ρε παιδιά, το νόμο του 85 εσείς δεν τον κάνατε. Εσείς δεν το φτιάξατε. Ωραία, συμφωνούμε με αυτόν τον νόμο. Συνεχίστε. Α, όχι. Φέρανε το νόμο του 89 που έφτασε κοντά στο 45, πάνω από 44 η Νέα Δημοκρατία και δεν μπορούσε να κάνει κυβέρνηση. Αλλά βεβαίως είχε έρθει το μήνυμα ότι τελείωσε εκείνο το κεφάλαιο του ΠΑΣΟΚ με ό,τι εγώ βλέπεις το Μητσοτάκη και το βράδυ. Δεν νομίζω θα με ρωτήσετε τι ψήφισα, άλλωστε η ψήφος είναι μυστική. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι χαίρομαι ότι εκλογές γίνονται ήρεμα και να προσθέσω ότι ήρθε η ώρα του ελληνικού λαού, του οποίου την απόφαση είμαι βέβαιος, οι πάντες θα σεβαστούν. Αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα για την Ελλάδα καλύτερη. Κατά την άποψή μας, ο προορισμός αυτής της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι πρώτον, η αποκατάσταση της λειτουργίας της δημοκρατίας, που σημαίνει ανοιχτή τηλεόραση και ραδιόφωνο κρατικό, αποκομματικοποίηση της διοίκησης. Να σταματήσει να υπάρχει το κομματικό κράτος. Δεύτερον και κυρίως, να ξεκινήσει αμέσως τη διαδικασία της κάθαρσης, η οποία απαιτεί μια ορισμένη χρονική διάρκεια και που θα γίνει σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Τρίτον, θεσμοθέτηση της διαφάνειας γενικότερα σε ό,τι αφορά κρατικές προμήθειες και γενικότερα δέσμευση κρατική. Και τέταρτον. Λοιπόν, νομίζω θα δούμε και στιγμή από την Ομόνια. Εκλογικό κέντρο λοιπόν Νέας Δημοκρατίας, πανηγυρισμοί για την νίκη. 1989, είναι αυτό που λένε, ήμουνα και εγώ εκεί. Ναι, αλλά τα έχω ζήσει, 44, τα θυμάμαι, 2. Τα αναπολώ, συγκινούμε. Και λες, αυτά θα ξανάρχονται, όχι η Σοφία. Αυτό μια ξέρω. Φορά έρχονται αυτά. Άλλες εποχές. Έρχονται καλύτερες εποχές, δεν έρχονται. Πώς? Μπορούν να έρθουν και καλύτερες ημέρες. Καλύτερα ναι, γεγονότα, δεν πρόσωπα. Είμαι σίγουρος. Λέλαπα, η λέλαπα του Τσίπρα ήταν ενάνος μπροστά στη λέλαπα του Πασόκ εκείνης της εποχής και γι' αυτό ο επίτιμος τον άκουσε να λέει αποκατάσταση δημοκρατίας. Ναι, ήταν αμέσως. Τότε, για φαντάσου, θέλω να το φανταστείς αυτό. Δεν το λέω για να επέρομαι, αλλά δύο φορές στη ζωή μου. Μια φορά στα 25 μου και μια φορά τότε στα 40 μου. Ναι. Ήμουνα μόνος εναντίον όλου του κόσμου, όλου του συστήματος. Το 1974 με την εφημερίδα Στέμμα της Δημοκρατίας, μόνος μου σε ένα ολόκληρο σύστημα, να με ισοπεδώσω, να με φάνε, με πιούνε. Και ύστερα από 15 χρόνια, μόνος μου εναντίον του ΠΑΣΟΚ, της κρατικής τηλεόρασης, των μέσων, τα λοιπά και τα να με καθυβρίζουν. Και εγώ με την TV Press να ακολουθώ κατά βήμα το Μητσοτάκη και να παρουσιάζω όλα αυτά τα οποία έκρυβε η
η κρατική τηλεόραση. Ναι. Κάποιος θυμήθηκε κάτι όμως και χτυπάει το τηλέφωνό σας.